Νομίζω πως ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε το χορευτικό του Λυκείου Ελληνίδων, παράρτημα Κιάτου. Η Σμύρνη είχε πάντα ομορφιές, τα παράλια της Μικράς Ασίας, οι ελληνικές πόλεις, οι αλυσμόνητες πατρίδες, όχι μόνο η Σμύρνη. Κρατάμε πάντα, πάντα στην ανάμνησή μας, στις θύμησές μας, την ευχάριστη πλευρά. Να υποδεχθούμε λοιπόν το Λύκειο Ελληνίδων, παράρτημα Κιάτου, στους υπέροχους χορούς τους. Παρακαλώ ένα θερμό χειροκρότημα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Λύκειο Ελληνίδων, παρά τη ματιά του, που μας έκανε τη τιμή να είναι εδώ κοντά μας. Μείνετε εδώ, γιατί στολίζετε τη σκηνή. Σας θέλουμε. Είναι λοιπόν ο κύριος Ψυχογιός εδώ. Δεν ξέρω αν είναι για κάποιος άλλος, αν ήρθε κάποιος και δεν τον είδα. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος, αλλά θέλω να κλείσουμε κάπως διαφορετικά. Όπως η έναρξη ήταν έτσι όμορφη, όπως μου είπατε, και ιδιαίτερη, θέλω και ο επίλογος να είναι ιδιαίτερος. Οι θεοί δεν πέθαναν, όπως αναφέρει ο Καβάφης. Ήρθαν τρομαγμένοι, κατατρεγμένοι, πόνεσαν, μάτωσαν, υπέφεραν και όμως επέζησαν. Δούλεψαν, ίδρωσαν, στέριωσαν, ξαναυψώθηκαν. Και όταν ήρθε η στιγμή, ξαναπολέμησαν. Με τον μοναδικό τρόπο που ήξεραν να πολεμούν το κακό οι Μικρασιάτες. Αυτοί που έκλαιγαν στη χαρά και γέλαγαν στη λύπη. Αυτοί που τίμησαν με τον πολιτισμό, την καλεσθησία και την αγάπη τους στη μητέρα Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ που μας συντροφέψατε σε αυτό το μικρό ταξίδι. Γιατί είναι ένα τεράστιο ταξίδι, δεν τελειώνει αυτό μέσα σε 2 ώρες. Ταξίδι μνήμης και τιμής των προσφύγων Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Θέλουμε να τελειώσουμε τη σημερινή μας βραδιά αφιερώνοντας αυτήν και τους απογόνους της έναν ύμνο αγάπης. Αλλά όμως θα μας συντροφέψετε κι εσείς, συμβολικά. Ελάτε λοιπόν να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία». Για πάμε, μαέστροι μας. Oh, yeah.
και σας αγαπάμε πολύ. Να καλέσω τις συγχοροδούς μου, την Φωτεινή Τσιάκου και την Γιάννα Βαρδάκου, η μία με το υπέροχο καλάθι των Τριανταφύλων και η άλλη με τους παπύρους που έχουμε ετοιμάσει για όλους τους συμμετέχοντες. Να προσφέρουν σε ένδειξη ευχαρίστηση στους χορευτές και στις χορεύτριες του Λυκείου Ελληνίδων Παράρτη Μακιάτου ένα μικρό συμβολικό αναμνηστικό δώρο από την αποψινή τους συμμετοχή στην εκδήλωσή μας, στην εκδήλωση του αυλού. Και να ευχηθούμε, εγώ θα παρακαλέσω και την Αγγελική Τσιμοντόλη, την πρόεδρο παρακαλώ να έρθει μαζί μου, να ευχηθούμε σε μια περαιτέρω συνεργασία. Έλα εδώ Αγγελική μου, εδώ. Τα κορίτσια να μοιράσουν τα τριαντάφυλλα και θέλω μια γλάστρα για την... Η Αγγελική θα πάρει γλάστρα. Εδώ. Είναι η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων, Αγγελική Τσιμοντόλη, με την οποία επικοινώνησα και με την οποία αμέσως μου είπε θα συμμετάσχουμε. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, Αγγελική. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Νικολοπούλου, τον Αυλό, για αυτή την πρόσκληση. Εξαιρετική προσπάθειά σας σήμερα, πολύ ωραίες μαρτυρίες, πολύ ωραία η χοροδία, συγχαρητήρια και φυσικά η κυρία Μιχαλοπούλου και ο κύριος Μιχαλόπουλος. Να είμαστε καλά να τα μόνουμε. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε πως οι χορευτές, νομίζω το είπα και στην έναρξη του Λυκείου Ελληνίδων, μας χόρεψαν, πέρα από το ότι μας χόρεψαν τους υπέροχους αυτούς μικρασιάτικους χορούς, έκαναν και την έναρξη της εκδήλωσης με το Μενεξέδες και Ζουμπούλια και το χόρεψαν υπέροχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μη φύγετε, στολίζετε τη σκηνή. Σας θέλουμε. Λοιπόν, θα καλέσω τα άτομα από τη χοροδία μας που πέρα από το ότι τραγούδησαν είχαν τον πιο δύσκολο ρόλο απόψε. Το πιο δύσκολο. Έκαναν αυτές τις μαρτυρίες, οι οποίες πραγματικά, αυτές οι μαρτυρίες θέλεις δύναμη ψυχής για να τις αποδώσεις. Θα καλέσω λοιπόν Γκέλη Καμπανέλου Λαγού, η ταμείας μας, να έρθουν εδώ. Ελένη Ψευτέλη Κορονιώτη, η γραμματέας μας με την οποία επιμεληθήκαμε τα κείμενα, δίδαξε κίνηση στα παιδιά με τις μαρτυρίες. Είχαμε και την παρουσίαση της εκδήλωσης μαζί. Λία Τσιμογιάννη, το μέλος μας. Κριστίνα Παπαλάμπρου, τέος πρόεδρος του Αυλού και συγχοροδός μας. Κατερίνα Βασιλοπούλου, νέο μέλος του Αυλού. Πέρα από τη μελωδική τους φωνή, τους αναθέσαμε αυτούς τους ρόλους, τους δύσκολους και νομίζω πως τα κατάφεραν. Δεν θέλουν ένα ιδιαίτερο χειροκρότημα. Δεν έχουν κάνει ηθοποιοί, ήταν πρώτη φορά. Τις ευχαριστώ προσωπικά από την καρδιά μου. Καλό τα κορίτσια, τη Γιάννα Βαρδάκου και τη Φωτεινή, θα μας φέρουν εδώ 5 γλάστρες. Δεν ξέρω εδώ αν είναι, η κυρία Κόρκα είναι εδώ. Ο κύριος Ψυχογιός, ελάτε κύριε Ψυχογιέ. Θέλω να δίνετε στον κύριο Ψυχογιό από μία γλάστρα. Να έχουμε και έναν άντρα στην παρέα μας. Ξεκινήστε από εκεί, από την κυρία Χριστίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γυρίστε λίγο. Όλες μέλη του Αυλού, συγχοροδοί μας, έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να αποδώσουν αυτούς τους δύσκολους πραγματικά ρόλους. Και τις ευχαριστούμε πολύ. Καλώ δύο πολύ καλούς φίλους του Αυλού, που όταν τους πρότεινα να μας βοηθήσουν στις μαρτυρίες, ανταποκρίθηκαν με πάρα πολύ αγάπη. Συγχοροδοί μας η αλήθεια δεν είναι, αν και το παλεύω πολύ για να τους κάνω συγχοροδούς μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Ψυχογέ. Αν θέλετε να κάνετε έναν χαιρετισμό, θέλετε? Όχι, να είστε καλά. Λοιπόν, τους έχουμε γνωρίσει μέσα από το θέατρο. Την Κική της Ακελαρίου, που είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρίζας, και είναι και μέλος της θεατρικής σκηνής της Ρίζας Κρίνη. Πού είναι η Κικίτσα? Η Κική έφυγε, παιδιά. Έλα, Κική μου. Και ο κύριος Αλέξανδρος Φακιανός, ο αγαπημένος ηθοποιός μας, ηθοποιός και συγγραφέας.
και ποιητής. Ανταποκρίθηκαν άμεσα και τους ευχαριστώ θερμά, μέσα από την καρδιά μου. Δύο υπέροχες γλάστρες για τους δύο κύριοι, για την κυρία και για τον κύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα θέλαμε να σας κάνουμε συγχωροδούς. Μην το σκέφτεστε, βλέπετε ότι περνάμε καλά. Θα ήθελα να καλέσω τους φίλους. Μείνετε πάνω, μείνετε. Να πλουτίσουμε τη σκηνή. Θα ήθελα να καλέσω τους φίλους του Αυλού που βοήθησαν στην δεύτερη σκηνή της έναρξης της εκδήλωσής μας. Πήραν το σύντομο αλλά και αυτή δύσκολο ρόλο των προσφύγων εκείνης της πικρής στιγμής της ιστορίας μας. Κική Σιώκου, συντοπίτησά μας σε καταγωγή. Χαρούλα Μπουσιώτη από το όμορφο Δημηνιό. Ελάτε, κορίτσια. Δημήτρης Εξαδάχυλος είναι. Ο Δημήτρης είναι εδώ, ο οποίος είναι και εκλεκτός ηθοποιός από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Ξυλοκάς. Έλα, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Εξαδάχυλος, τον οποίον μια γλάστρα για τον Δημήτρη, τον οποίον τον απολαύσαμε στην παράσταση «Γεννηθεί το φως» χθες και προχθές, από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου. Κατερίνα Κριτσόνη. Έφυγε η Κατερίνα. Εδώ, έλα Κατερίνα μου. Η οποία είναι χοροδός στην χοροδία Αναγέννηση Δημηνιού. Την ευχαριστούμε πολύ. Συμμετείχε και αυτή. Ευχαριστούμε. Και τους εκλεκτούς συγχοροδούς μας του Αυλού, Θανάση Νούλα, Ανδρέα Μουράτογλου και Κώστα Μούρτη. Δεν ξέρω αν είναι το εγγονάκι εδώ, είναι ο εγγονός σου, Ανδρέα. Αν είναι, γιατί έλαβε μέρος στο ξεκίνημα. Αν είναι ο μικρός Αντωνάκης, θα του δώσουμε ένα τριαντάφυλλο. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου, δώστε την γλαστρούλα. Θέλω μία γλάστρα να την δώσει η κυρία Μενούνου. Ελάτε, κυρία Μενούνου. Μία γλάστρα θα τη δώσει η κυρία Μενούνου, η αντιδήμαρχός μας. Ποιος δεν έχει πάρει? Η Χαρούλα η Μπουζιώτη δεν έχει πάρει και η κυρία Σιώκου δεν έχει πάρει. Ελάτε παρακαλώ, κορίτσια. Ο μικρός. Και ένα τριαντάφυλλο για το μικρό μας, τον Αντώνη. Παιδιά, έχουμε και άλλη γλάστρα για τη Χαρούλα την Μπουζιώτη. Πολύ ωραία. Να πούμε πως μέσα στην ομάδα των προσφύγων συμμετείχαν και ο Αλέξανδρος Φακιανός που μας έκανε τη μαρτυρία. Ευχαριστούμε Αλέκο πολύ για τον διπλό σου ρόλ. Πού είναι αυτή η υπέροχη μουσική μας? Θέλω να τους πάρω αγκαλιά. Αν δεν είχαμε αυτούς, δεν θα είχαμε εκδήλωση σήμερα. Ανδρέας, από εδώ, αριστερά μου. Εδώ είναι ο καινούριος μας μαέστρος, ο Δημήτρης Ογαζής. Μας υπομένει, μας έχει αγαπήσει, τον έχουμε αγαπήσει εκλεκτός. Θέλω να τα προσφέρω εγώ. Τρεις ανθοδέσμες, πολλά δεν προσφέρατε ρε κορίτσια. Η μία ανθοδέσμη είναι η την κυρία, είναι η κοπέλα μας. Εδώ, η μπουμπού μας, η Σωσόη Μιχαλοπούλου, με την οποία η Σμυρνιά, παρακαλώ. Μία. Σας ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή και το χειροκρότημα εγώ προσωπικά. Πλεονεσμός. Συντακτικό, αλλά δεν πειράζει. Γιατί εγώ είμαι Σμυρνιά, είμαι από την Κοκκινιά. Παντρεύτηκα τον Κορίνθιο και θέλω να μείνω για πάντα στο Ξυλόκαστρο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά εσάς, τη Μέρη την Νικολοπούλου, τους χοροδούς εδώ, τη χοροδία, τα πάντα, τα κορίτσια, όλα. Το Λύκειο Ελληνίδων, το Μαέστρο, όλα. Την Ελίνα τη Μενούνου που μας εμπιστεύτηκε και για αύριο, σας περιμένω αύριο, με το Σμιγάδι, το σχήμα μας, τον Κυριάκο, το Κουβέντα στο βιολί κλπ. Θα τα ακούσετε παρακάτω. Το Φώτη μας, πού είναι ο Φώτης, καλέ, έλα εδώ βρε, είσαι από την Προύσα, έλα εδώ
να μην πεις ένα γεια στον άστον κόσμο. Έλα, 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 ένα γεια. Όχι, γιατί δεν με έχετε ικανή να το κάνω. Αυτός, παιδιά, ο άνθρωπος, έχει τον ήχο, έχει τα φώτα, ένα χειροκρότημα, το πήξαμε. Και εννοείται, λοιπόν, και εννοείται ότι θέλω να σας πω, πέρα από την πλάκα, ότι όντως, επειδή είμαι Σμυρνιά, μεγάλωσα στην Κοκκινιά και έχω γράψει κι εγώ έργο και κάποια στιγμή θα σας καλέσω όλους να το δείτε εδώ στο Βραχάτι, θέλω να σας πω ότι πραγματικά οι Μικρασιάτες περάσανε πάρα πολλά. Εγώ μεγάλωσα σε Κοκκινιά με Μικρασιάτες, Σμυρνιούς, Κωνσταντινοπολίτες, Αρμενέους, αλλά θέλω να ξέρετε κάτι. Δεν είναι αστείο ο πόνος που περάσανε, αλλά καθόλου αστείο ο τρόπος που προσπάθησαν να ξεπεράσουν τον πόνο. Με γλέντι, με ουσάκι, με παρέα και με πάμε να τραγουδήσουμε. Τον πόνο τον βιώσανε, αλλά το γλέντι δεν τα φύκανε, έλεγε η γιαγιά μου, γιατί θα πεθαίνανε, θα μένανε κάτω ξεροί. Ευχαριστώ, πολυλογώ, να είστε καλά, αύριο, θα ξαναλέμε. Εγώ θέλω να προσφέρω την αμφοδέσμη στον Δημητράκη μας, τον αγαπημένο, Δημήτρης Μιχαλόπουλος. Είναι από, και οι δυο, είναι από το υπέροχο Σμιγάδι, το είπα και στο ξεκίνημα της εκδήλωσης, το υπέροχο παραδοσιακό μουσικό σχήμα Σμιγάδι με τον Κυριάκο Κουβέντα. Αυτά τα δύο παιδιά εδώ τα γνωρίζω χρόνια και τα αγαπάω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και γι' αυτό όταν τους είπα ότι θέλω να είσαστε στην εκδήλωσή μας, ανταποκρίθηκαν. Και τα τρία αυτά παιδιά τα αγαπάω πολύ, όπως και όλοι μας. Η χοροδία μας, τους έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά και κάποιους ανθρώπους, επιτρέψτε μου και μετά σας αποδεσμεύουμε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στη χοροδία μας, στους χοροδούς μας όλους. Ένα χειροκρότημα το χρειάζονται νομίζω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης και στο νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Ηλίας Κατσούλης, στους ηχολήπτες μας Φώτη και Χάρη Μάντικα που με υπομένουν με τις απαιτήσεις μου, τα Ανθοπολία Σοφογιάννη και Μενούνου για τα υπέροχα άνθη και τις υπέροχες γλάστρες, το χορηγό επικοινωνίας Super FM 104,1 που αφιλοκερδώς διαφήμιζε την εκδήλωσή μας 10 μέρες τώρα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς Super και Action TV που, όπως καταλάβατε, βιντεοσκοπήθηκε η εκδήλωσή μας και θα προβληθεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ας μιλήσω κι εγώ, η ταμεία του αυλού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε σήμερα. Όλο αυτό που είδατε είχε πάρα πολύ μεγάλο κόπο, αλλά το κάναμε με χαρά, γιατί μας αρέσει αυτό που κάνουμε, μας αρέσει η παράδοση και θα ήθελα να προσφέρω αυτή την αθοδέσμη στην πρόεδρό μας, την κυρία Νικολοπούλου, η οποία έκανε πάρα πολύ κόπο, αγώνα και είναι από ψυχή που έκανε όλο αυτό. Την προσφέρουμε όλη η χοροδία, όλη η χοροδία και η χοροδία προσφέρουμε στην πρόεδρό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς το ίδιο. Ο κύριος Μιχαλόπουλος θέλει να σας απευθύνει ένα χαιρετισμό λόγω κορινθιακής καταγωγής. Εγώ είμαι Σμυρνιά, αυτός είναι Κορίνθος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε όλοι μαζί απόψε εδώ και μπορούμε να έχουμε ο καθένας με την παρουσία του μια συμμετοχή σε αυτό που συνέβη στο κομμάτι μας, στη Μικρασία, και να τους ευχαριστήσουμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι μας μετέφεραν αισιοδοξία και πολιτισμό και μέσα από τα τραγούδια τους θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτό που μας προσέφεραν. Στην απόψινή παρουσίαση τους νιώσαμε, τους αγγίξαμε, μας αγγίξανε και οπωσδήποτε να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους συμμετέχοντες, μην τους παρεμεινήναν, αλλά πιο πολύ εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας και ταξιδέψαμε μαζί αυτό το ταξίδι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.